Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω την αγαπημένη μου Κατερίνα Τσεμπερλίδου που... Καλησπέρα. Που και θα μένα. Μας πει, τι θα μας πει σήμερα. Σήμερα, μέσα στα πλαίσια που λέμε εδώ τα ωραία θέματα για την ευτυχία, πάντα. Λέω να πούμε για μία εξίσωση. Σαν μαθηματικά δηλαδή κάτι, γιατί μέσα τα μαθηματικά είναι τον τάτσο. Και εμένα τα μαθηματικά δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Ναι. Θα πούμε μία εξίσωση λογικής που μας κάνει να βοηθηθούμε λίγο για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι στη ζωή μας. Λοιπόν, να την δείξω λίγο την εξίσωση. Ναι. Η εξίσωση λέει γάμα συν α ίσον α. Δηλαδή, γεγονός συν η αντίδραση μας στο γεγονός ίσον το αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι δεν έχει ευθύνη για τα γεγονότα. Ναι, δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Όλοι οι άλλοι, εγώ λοιπόν, δεν... μπράβο, φταίνε όλα τα άλλα. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Φταίνε όλα τα άλλα. Ναι. Δηλαδή, φταίει η οικονομία της χώρας. Φταίει ο εραστής μου. Ναι. Φταίει η γυναίκα οικογένεια. Μου. Φταίει η οικογένεια. Φταίει ο προϊστάμενος. Φταίει το άτιμο το αυτοκίνητο που μου έκανε... Η κακή τύχη. Η κακή τύχη. Ξέρω κι εγώ, το σύστημα, φταίει ο καιρός, φταίει που δεν έχω λεφτά. Mm. Φταίνε όλα. Εγώ όμως δεν φταίω. Όχι τίποτα. Όχι, ποτέ δεν φταίω εγώ. Ωραία. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο νιώθει κανείς αδύναμος, αδύνατος και θύμα και επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στη ζωή. Μήπως αυτό το κάνει γιατί δεν θέλει να παρέμβει, να δει την αλήθεια, οπότε σου λέει το ξεπερνάω και πάω παρακάτω. Γιατί να βάλω στο μυαλό μου ευθύνες ότι φταίω κι εγώ. Φταίνε οι άλλοι και τελείωσε το θέμα. Κι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι, εντάξει. Βεβαίως. Ναι. Φταίς εσύ που δεν έγινε αυτό. Α, ναι, εντάξει. Βεβαίως. Σωστό. Έτσι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θέλουν να παρέμβουν. Εάν λοιπόν παρέμβουν, αλλάζουν την εξίσωση. Mm-hmm. Γιατί η εξίσωση που είπαμε τώρα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα γεγονός και το γεγονός έχει αποτέλεσμα. Εγώ Άρα ξεχνάω την παρουσία μου μες στη μέση. Μπράβο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν μας αρέσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που γίνεται συνέχεια, πρέπει να... να μπούμε εδώ μες στη μέση. Στην αντίδρασή μας. Στην αντίδρασή μας. Που είναι, το θέμα είναι ως εξής. Αν τόσα χρόνια εμείς αντιδρούσαμε στα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο, άρα έχουμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα αποτελέσματα, χρειάζεται να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τον τρόπο που παρεμβαίνουμε στα γεγονότα. Αν μέχρι χτες παρεμβαίναμε έτσι και τα δεχόμαστε όλα στοικά και παθητικά, σίγουρα θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Εάν όμως αλλάξουμε και τον τρόπο που εμείς μέχρι στιγμής αντιδρούσαμε στα γεγονότα, τότε θα αλλάξει και η ζωή μας, θα αλλάξουν και τα αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που εμείς είμαστε σήμερα είναι το αποτέλεσμα του πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούσαμε πέρσι, πρόπερσι, πριν 5 χρόνια, πριν 8 μας. Χρόνια, πριν 22 χρόνια. Επομένως, αυτό που είμαστε σήμερα είμαστε το αποτέλεσμα των προηγούμενων, μας, ας πούμε. Ναι, των προηγούμενων εμπειριών μας. Mm-hmm. Που στις προηγούμενες εμπειρίες μας, αν αφήναμε τα γεγονότα να κυλήσουν όπως θέλανε οι αντικειμενικοί εξωτερικοί παράγοντες, τότε σήμερα εμείς είμαστε το αποτέλεσμα αυτής της ροής των γεγονότων. Αν θέλουμε αύριο να αλλάξουμε τα πράγματα και να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, αν το θέλουμε, μπορεί να μην το θέλουμε, δικαίωμά μας. Ή να μην το καταλαβαίνουμε. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε, τότε γι' αυτό το κουβεντιάζουμε τώρα. Μήπως για να το καταλάβουμε και να δούμε ότι έχουμε και μια άλλη λύση. Σωστό, σωστό. Αλλά αν δεν το θέλουμε, δικαίωμά μας. Αν το θέλουμε, σήμερα μπορούμε να το καταλάβουμε λύσεις. Και να δώσουμε άλλες λύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς τα γεγονότα που είναι εδώ, τα ξαναδείχνω, τα γεγονότα δεν τα ελέγχουμε. Με τίποτα. Έρχονται στη ζωή μας, έρχονται τα εξωτερικά γεγονότα. Αυτό που σίγουρα ελέγχουμε είναι μας. Την αντίδρασή μας στα γεγονότα. Και βεβαίως ελέγχουμε τις σκέψεις μας, ελέγχουμε τα όνειρά μας. Γίνεται και αυθόρμητα όμως πολλές φορές. Δηλαδή... Βέβαια, αφού έτσι έχουμε συνηθίσει. Ναι, γίνεται αυθόρμητα. Ενώ λες μετά. Και μου έχει συμβεί και εμένα πολύ. Αυτό δεν το χειρίστηκα καλά. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν πειράζει. Να το πω αυτό. Την άλλη φορά. Ναι, καμιά φορά. Ναι. Μπορεί και την άλλη φορά πάλι να μην το σκεφτείς. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πράκτη, μου φαίνεται, λέω εγώ. Ναι, ναι, πρέπει να κάνεις λίγο πρακτική. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που σίγουρα ελέγχουμε είναι τις σκέψεις μας. Ναι. Αυτό που σίγουρα ελέγχουμε είναι τις εικόνες που φανταζόμαστε στο μυαλό μας. Ότι ξέρω εγώ τι θα αποτύχω. Να μην κολλάμε στο αρνητικό. Ναι, ότι θα αποτύχω, ότι θα με βρίζει αυτός, ότι ο προϊστάμενος δεν θα μου πει έναν καλό λόγο, δεν θα αναγνωρίσει τη δουλειά. Άσε που μπορεί να έλκουμε και τα αρνητικά. Όταν τα σκέφτεσαι όλη την ώρα, τα έλκεις. Γιατί
γίνεται η εκπληρούμενη προφητεία, εκπληρώνεται η προφητεία που λέει ότι να είδες, έτσι και ήταν να γίνει, να έτσι έγινε. Έτσι. Αν λοιπόν εμείς όμως, επίσης όμως μπορούμε να ελέγχουμε και τις αντιδράσεις μας στα γεγονότα. Βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα έχουν φερθεί με πολύ τρόπο που λες μπράβο του ή έδειξε πολύ κουράγιο. Που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα στα γεγονότα να αντιδράσουμε διαφορετικά, γιατί τα γεγονότα έρχονται. Και λες τώρα εγώ τι κάνω. Mm-hmm. Με παίρνει από κάτω ή ας πούμε σκέφτομαι ότι μήπως κι εγώ να κάνω κάτι για να... βελτιώσω αυτό πια να το είναι άσχημο ότι συνέστημα ναι, που μονίμως με καταβάλει. Ακριβώς. Και πάρα πολλά άτομα που μιλάω έτσι και σε γενικές γραμμές, δηλαδή διαφόρων ηλικιών και αυτά, ειδικά με την κρίση, ειδικά δεν μπορείς να το κάνεις και διαφορετικά, δηλαδή το σκέφτεσαι, κολλάει το μυαλό σου στο αρνητικό, το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, που θα πάνε τα πράγματα και ξανά μάνα το ένα και δεν είναι και καθόλου εύκολο να ξεκολλήσει. Όχι, γιατί σου βγαίνει αυθόρμητα από μέσα. Ναι, γιατί ανησυχείς. Έτσι, ανησυχείς. Και κολλάει το μυαλό σου στα αρνητικά. Ενώ ας πούμε λες, δόξα τω Θεώ έχω την υγειά μου, θα προχωρήσουμε, αλλά δεν είναι για όλους έτσι. Είναι και... Ναι. Βεβαίως, εγώ πάντα σκέφτομαι ότι υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε όταν είναι να αντιδράσει κανείς τα γεγονότα, λέει κοίτα να δεις, εδώ οι άλλοι ζήσανε στον πόλεμο, εδώ οι άλλοι ζήσανε σε πολλές. Δηλαδή διαβάζω τώρα ένα βιβλίο το οποίο έχει τέτοια γεγονότα που λες πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, αλλά έβλεπες ότι είχαν μια θέληση για ζωή, θέλανε να επιβιώσουν κλπ. Επομένως, την έχουμε όλοι αυτή, απλώς ήταν και οι άνθρωποι, ήταν και σε άλλοι, δηλαδή... Αλλιώς μαθημένοι. Και, μπράβο, γιατί ναι. Τώρα είχαμε όλα μας στρωμένα. Ακριβώς. Και ξεβολευτήκαμε. Εγώ πάντως θέλω να πω για πράγματα που είναι στη δυνατότητά μας, δηλαδή παραδείγματος είναι στο χέρι μας. Δηλαδή είχες πριν από 2 χρόνια ή 3 στη διάθεσή σου 500 ευρώ. Μπορεί να τα τύχαινες στο προπό, μπορεί να τα είχες, να τα έπαιρνες, ξέρω εγώ, σαν δώρο Χριστουγέννων. Πηγαίνεις και τα ξόδευες κατευθείαν ή τα βάζεις στην άκρη γιατί κάποια στιγμή Έλεγες. Εγώ, κάποιοι το κάνανε έτσι, κάποιοι ναι. Ναι, θέλω να πω όμως, δεν είναι λοιπόν στο χέρι σου αυτό, το πώς θα αντιδράσεις. Mm. Λοιπόν, είχες 500 ευρώ, τα φύλαγες ή τα χάλαγες. Άλλη αντίδραση είναι η μία, άλλη αντίδραση η άλλη, έτσι. Ή ας πούμε είναι ένας που του λένε πάμε σε ένα μπαρ και είναι φοιτητής. Τι είναι καλύτερο, να περάσει λίγο δυσάρεστα σήμερα, αύριο και να μην πάει στο μπαρ και να διαβάσει και μεθαύριο να μπορεί να περάσει τη χρονιά. Δηλαδή, όπως βλέπεις, ναι, υπάρχουν. Ναι, του λένε διλήμματα. Οι άλλοι. Έλα, βρε, έλα. Έλα, να, πάμε. Και διλήμματα και γεγονότα και μπορεί τα να πάντα. Πάει μια φορά, αλλά να μην είναι το συνήθις. Ναι, ακριβώς. Οπότε η δική μας παρέμβαση αλλάζει ανάλογα με το πώς εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτό που μας έρχεται, σαν ένα κύμα, σαν ένα. Ή μια ερώτηση, ή μια ευκαιρία, ή μια δυσάρεστη. Δηλαδή, άλλος, ας πούμε, έχω πει πολλές φορές για τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, γιατί βλέπω απίστευτα καθημερινά περιστατικά. Δηλαδή, είναι ένας που σε κόβει, μπαίνει και σε κόβει. Τον βρίζεις, τον μουτζώνεις, λες, μην του δώσω σημασία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ακούω κι εγώ. Ναι. Και χωρίς να φταίει, έτσι. Ειδικά αυτό το κορνάρισμα όταν σου είσαι. Ναι, όλο σε επιπλήττει. Σου λέει σε μαλώνω. Ή όταν ανοίγει το φανάρι και πει. Κάτσε, περίμενε. Ούτε 3 δευτερόλεπτα. Έχει γίνει έρευνα σε πόσα δευτερόλεπτα πατάει η κόρνα από πίσω μας. Επομένως, αν συνεχίσεις να κάνεις ό,τι έκανες τόσο καιρό, θα συνεχίσεις να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Τώρα, πώς καταλαβαίνεις εάν το αποτέλεσμα που έχεις σε ευχαριστεί και θες να σκεφτείς αν θες να τα αλλάξεις. Να καθίσεις και να δεις αν η ζωή σου αυτό που έχει τώρα σου δίνει ικανοποίηση, χαρά και ευτυχία. Είσαι ευτυχισμένος, έχεις καλούς βαθμούς, έχεις μια δουλειά καλή, έχεις ένα καλύτερο καλό προϊστάμενο. Θα μου πεις, α, υπάρχει ανεργία. Τώρα αυτό βεβαίως, είναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι σε μια δουλειά και να βρίζεις συνέχεια τη δουλειά στην οποία βρίσκεσαι, γιατί και σε άλλη δουλειά να πας, πάλι θα βρίζεις, γιατί πάλι θα βρεις κάτι που να μη σ' αρέσει. Γιατί μπορεί να μη σ' αρέσει τίποτα. Μα είναι νοοτροπία αυτό. Νοοτροπία. Οπότε, αν στη μία δουλειά δεν σ' αρέσει ο προϊστάμενος και πας κάπου αλλού και σου πούνε ωραία και είναι ο καλύτερος προϊστάμενος, μετά μπορεί να πεις, α, δεν μ' αρέσει γιατί είναι μακριά από το σπίτι μου. Ναι. Αν βρεις μία δουλειά που έχει καλό προϊστάμενο και είναι μακριά και είναι κοντά στο σπίτι σου, μπορείς μετά να πεις ότι δεν μ' αρέσει το κτίριο και το περιβάλλον και οι συνάδελφοι κτλ.
Είδα, αυτό μου αρέσει η ένταση. Και λίγο γκρίνια και λίγο μιζέρια. Είναι, δηλαδή είναι να τρόπο και σκέψης. Λίγο μέσα σου. Ναι, αλλά είναι τρόπο σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης, με αυτόν τον τρόπο σκέψης οδηγείσαι στο να παίρνεις συνέχεια τις ίδιες αποφάσεις. Αυτό ακριβώς έλεγα πριν, ότι αν έχεις, αν τα γεγονότα που συμβαίνουν, ας πούμε, στη δουλειά σου και λοιπά, είσαι πιέσανε να κάνεις μια δουλειά που δεν ήθελες να την κάνεις, αν, εσύ λοιπόν μπαίνοντας μέσα στη μέση, αν πεις, οκ, okay, θα την κάνω και θα πω, παιδιά, θέλω αναγνώριση. Εντάξει. Επομένως, δράς διαφορετικά στα γεγονότα. Πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά. Και πώς αντιδρούμε διαφορετικά. Μπορούμε να ζητήσουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, θέλω αναγνώριση. Αυτό και στο σύντροφο το λες, έτσι, και στο, ναι, στο αγαπημένο σου πρόσωπο. Λες, κοίτα να δεις, δεν θέλω όλη την ώρα να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Θέλω να την κάνεις κι εσύ ή να πεις ένα όχι. Αν όμως δεν ζητήσεις, αν όμως δεν ζητήσεις μια συμβουλή ή βοήθεια, αν δεν κάνεις κάτι, αν δεν παρέμβεις, αν δεν τίποτα, πώς θα αλλάξουν τα γεγονότα και πώς θα είσαι ευτυχισμένος. Βασικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μας πηγαίνει πίσω στη ζωή μας, που δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Ναι. Και αν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα ή μακροπρόθεσμα. Βέβαια, αλλάζοντας τη συμπεριφορά μας, αλλάζουμε και τα πράγματα που μας αγχώνουν και μας κάνουν δυστυχισμένους. Ναι. Λέει ότι άμα δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, το διάβασα, νομίζω μπορεί και στο site σου εσύ, ναι, σε σένα, στο τσεμπερλίδου.gr. Στο τσεμπερλίδου.gr, που λέει ότι αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, τουλάχιστον άλλαξε τον τρόπο που το βλέπεις. Ναι, που το αισθάνεσαι. Αυτό ακριβώς λέω σήμερα. Δεν μπορείς να αλλάξεις άντρα, λέμε. Ναι. Δεν μπορείς να αλλάξεις το παιδί σου. Δουλειά δεν μπορείς να αλλάξεις. Δουλειά. Δεν μπορείς να αλλάξεις δουλειά, έτσι. Κάτι, δεν είναι. Τώρα είναι, λες, δόξα τω Θεώ, ναι, έχω και κάτι. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε τον τρόπο που το βλέπεις. Ακριβώς. Αυτό είναι ο τρόπος που το βλέπεις, γιατί αυτό είπα και πριν, ότι σου κινητοποιεί τα συναισθήματα. Οι σκέψεις μας είναι κάτω από τον έλεγχό μας, έτσι. Το αν ο άλλος θα φερθεί έτσι ή αλλιώς δεν είναι κάτω από το δικό μας έλεγχο. Το αν η δουλειά μας είναι έτσι όπως είναι δεν είναι κάτω από το δικό μας έλεγχο. Άρα, αν αλλάξουμε τις σκέψεις μας ή αν αλλάξουμε τις αντιδράσεις μας, τις πράξεις μας, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στο γεγονός αυτό, αμέσως νιώθουμε λιγότερο πιεσμένοι. Θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Θα δούμε ότι αλλάζοντας το αποτέλεσμα είσαι λιγότερο πιεσμένος, είσαι πιο χαλαρός, κάπως πιο ευτυχισμένος. Ναι, έτσι. Σαν να στρώνουν τα πράγματα. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι γκρινιάζουν, είναι δυσαρεστημένοι ή συνεχώς λένε ότι φταίνει άλλοι, γιατί νομίζουν ότι κάπου παραπέρα υπάρχει κάτι καλύτερο. Άμα κάνεις σύγκριση, γι' αυτό γκρινιάζεις. Ή γι' αυτό λες φταίνει άλλοι δεξιά-αριστερά, εγώ δεν φταίω. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει κάτι καλύτερο και επομένως δεν το έχω εγώ αυτό το καλύτερο. Δηλαδή υπάρχει ένας καλύτερος, μια καλύτερη σύζυγος, ένας καλύτερος φίλος, ένας καλύτερος καθηγητής, ένας καλύτερος συνεταίρος στο μαγαζί, μια καλύτερη δουλειά που δεν την έχω εγώ, την έχει κάποιος άλλος. Ναι, ναι. Εξειδανικεύουμε, δηλαδή νομίζουμε με τη φαντασία μας ότι όλα αυτά υπάρχουν καλό. Και καλύτεροι και χειρότεροι, δεν υπάρχουν. Ασφαλώς, και καλύτεροι και χειρότεροι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Μπορεί να είναι και χειρότερη, μπορεί να είναι και καλύτερη. Ναι. Απλά όμως εμείς θεωρούμε ότι έξω οτιδήποτε είναι πέρα από εμάς είναι όλα καλύτερα. Ναι, μπορεί να είναι και κάποιο καλύτερο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Αυτή όμως η σύγκριση μας βάζει εμάς στο να νιώθουμε ότι, κοίτα, εγώ καημένος, δεν μπορώ να παρέμβω, δεν. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Ναι. Βολεύει λίγο και το θύμα. Βολεύει. Βολεύει και το θύμα. Βολεύει, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άμα είσαι θύμα, αλλά οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι φταίνε, εγώ τι να κάνω κακό. Άρα μπορώ να γκρινιάζω όσο γίνεται περισσότερο. Όχι, χρειάζεται να το πάρουμε, παιδιά, λίγο στο χέρι μας αυτό. Ναι, γιατί όπου θέλουμε και όπου μπορούμε. Δεν βγαίνει και μια ζωή έτσι. Ναι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι θα μου πεις είναι και είναι γενετής έτσι. Θέλω να πω ότι τους αρέσει που είναι έτσι. Έχεις δει κάτι. Ίσως και έτσι μας μάθανε και αν δεν μπούμε εμείς να δούμε, για κάτσε πρε παιδί μου, εγώ πώς θέλω να είμαι. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που λέμε τώρα εδώ είναι και για κάποιους ψαγμένους ανθρώπους, ναι, που πιάνουν το νόημα και λένε δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνω και εγώ. Ναι, δεν αλλά μπορεί αυτό να το φταίνε. Κάτι, ναι, δεν, μπράβο, είναι ότι μπορεί να σηκωθώ να φύγω, αν και έχουν φύγει, ναι, και πολλοί και έχουν πάει στην Αυστραλία. Ναι, αλλά, ή να αλλάξω. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να πεις θα αλλάξω σύντροφο, θα αλλάξω, ναι, χώρα, θα αλλάξω σύμπαν. Αυτό μπορεί να αλλάξει μικρά πράγματα. Μπράβο.
αλλάζοντας το πώς βλέπουμε, ας πούμε, την αντίδραση της κόρης μας, που με συνέχεια είχε ένα θυμό της έφηβης κόρης μας και τα λοιπά, που είχε ένα θυμό, μήπως πώς πρέπει να το χειριστούμε. Ίσως να ζητήσουμε και κάποια βοήθεια, βέβαια. Πολύ πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια. Για να, το, για ίσως να μην το ανάφερα κάνουμε... μέσα στα... Ναι, οπωσδήποτε, γιατί αν δεν ζητήσεις βοήθεια, αν δηλαδή... Να το πω κι αλλιώς, ότι εσύ δεν είσαι αυτός που τρως σκουπιδοφαγία, άρα τι σε παραξενεύει που παχαίνεις. Εσύ δεν είσαι αυτός που δεν ζητάς βοήθεια. Επομένως, τι βοήθεια σε παραξενεύει στην εποχή μας... που έχεις πανικούς. Γιατί όλοι έχουν πανικούς αυτόν τον καιρό. Ναι, και εγώ ναι. Λένε τι να κάνω. Λέω, παιδιά, τι να σας πω. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να πει κανείς κάτι. Όχι, γιατί μπορεί πρέπει να είσαι ψυχολόγο. Πρέπει να ζητήσεις μια βοήθεια για να δεις πώς τα πράγματα μπορούν να πάνε από εκεί που είναι και να προχωρήσουν. Γιατί ναι, μεν το ξέρεις, αλλά καμιά φορά δεν το βάζεις να γίνεται. Ναι. Επίσης, εσύ δεν πίστεψες στα ψέματα που σου λέγανε. Οι όποιοι, πολιτικοί, άνθρωποι, φίλοι, επιχειρηματίες, τραπεζικοί, δεν ξέρω, οποιοδήποτε. Εσύ δεν αποφάσισες να μείνεις μόνος σου σε μια δουλειά και να τραβάς όλο το ζόρι μόνος σου. Εσύ δεν είπες ότι θέλεις να κάνεις τρία παιδιά ή δύο παιδιά. Εσύ δεν είπες ότι θέλεις να παντρευτείς. Όχι, θέλω να παντρευτώ ή θέλω να χωρίσω. Άρα, κάπου, βεβαίως, φυσικά δεν είναι εύκολο κανείς να δεχτεί την ευθύνη 100% της ζωής του. Όχι. Αυτή είναι η δυσκολία. Ναι. Ότι δεν θέλω να έχω την ευθύνη. Δεν θέλω να έχω εγώ την ευθύνη. Θέλω να θεωρώ ότι την έχουν όλοι οι άλλοι. Εγώ είμαι καημένη ή καημένος. Αλλά έτσι όμως δεν είσαι ευτυχής. Όχι. Δηλαδή, όταν άμα δεχτείς ότι έχεις την ευθύνη 100% στα θέματα που μπορείς να ορίσεις και να... Να αλλάξεις. Στα μικρά αυτά. Της καθημερινότητάς μας, να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Τι θέλουμε, θέλουμε και πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή ουσιαστικά δεν θέλουν ούτε 5 καράβια, ούτε 3 κρυσκράφτ, ούτε οτιδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν ασφάλεια, έτσι, θέλουν αναγνώριση, θέλουν εκτίμηση, θέλουν να ανήκουν σε μια ομάδα. Δηλαδή όλα πρώτα είναι ψυχικά. Ας λένε και ας προβάλλουν πρώτα ότι εγώ θέλω ένα λαχείο και θέλω μια αυτοκίνητο και το γιατί θα τον βοηθήσει να κάνει την αναγνώριση, να βγει προς τα έξω, να πάρει καλύτερα ρούχα, να έχει ας πούμε περισσότερες γυναίκες δίπλα του, έτσι να γίνει famous, να το πω κάτι, εν πάση περιπτώσει που λείπει στο... ανθρώπους. Ξέρω. Ακριβώς. Γιατί το να νομίζουμε ότι μόνο με τα υλικά αγαθά ας πούμε θα γίνουν όλα τέλεια, στην πραγματικότητα έχουμε ανάγκες πολύ περισσότερο ψυχικές πρώτα να καλυφθούν, που δισεκατομμύρια να έχεις, αν δεν υπάρχει κάποιος να σε αναγνωρίζει, να σε αγαπάει και να τέλος όλα πάντων... Όλα είναι ψεύτικα. Όλα είναι ψεύτικα. Και φυσικά να αναλογιστούμε ότι πολλές φορές εμείς προκαλούμε τα γεγονότα που έλεγα πριν ή εμείς τα επιτρέπουμε να συμβούν. Τι εννοώ να προκαλούμε, δηλαδή όταν θα πω μια υπερβολή ότι όταν πας σε ένα μπαρ και βλέπεις ένα μεθυσμένο και στο δρόμο δεν πας να τον προκαλέσεις γιατί ξέρεις ότι είναι μεθυσμένος, δεν έχει έλεγχο του εαυτού του και δεν θα κάνεις κάτι για να τον προκαλέσεις. Άρα και στην προσωπική μας ζωή, αν ο προϊστάμενός σου ξέρεις, έχεις ανάγκη τη δουλειά, δεν θα πας να μιλήσεις τον προϊστάμενο και να του πεις δεν με νοιάζει εμένα, εγώ δεν σηκώνω ζυγό στο σβέρκο μου. Θα πεις έχω ανάγκη τα χρήματα και θα βγεις και να συνειδητοποιήσεις ότι θα φερθείς με τρόπο που έχεις ανάγκη τα χρήματα. Ή επιτρέπουμε να μας επιτρέπουμε να δημιουργηθούν γεγονότα. Τα αφήνουμε δηλαδή. Τα αφήνουμε, όχι, δεν βάζουμε. Θυμάσαι που λέγαμε για τα όρια. Τα όρια, ακριβώς. Αυτά τα όρια, παιδί μου, είναι το α και το ωμέγα. Στις σχέσεις. Στα πάντα. Και στα πάντα. Στα πάντα. Βάζεις όριο μέχρι που μπορείς να αντέξεις. Ναι. Γιατί άμα το αφήσαν, λέει και πάλι διάβασα κάπου ότι οι άνθρωποι λέει, δεν είναι κακοί, είναι επεκτατικοί. Ωραίο. Οι περισσότεροι. Ναι. Οι περισσότεροι, γιατί πάνε και κακοί άνθρωποι. Κακοί, κακοί ρε παιδί μου, εντάξει, τελείωσε. Είναι και επεκτατικοί, δηλαδή άμα τους βάλεις μέχρι, δεν τους πεις ότι εδώ, και εδώ και εδώ και εδώ και ξαπλώνονται. Και σου λέει, μα αφού εχθές μου το έκανες και προχθές μου το έκανες και παραπροχθές το έκανες, τώρα δεν μου το κάνεις, άρα τι συμβαίνει. Ναι, σωστό. Ναι, αυτά είναι τα όρια. Τα όρια. Εγώ πιστεύω ότι τα όρια είναι η μαγική λέξη. Ναι, αλλά σε αυτό που είπα και πριν, ότι εμείς τα επιτρέπουμε αν δεν ζητήσουμε. Εντάξει τα όρια. Αλλά αν δεν περάσουμε σε μια δράση εξωστρέφεια, να πεις δηλαδή εγώ ζητώ, θέλω να μου μιλάς καλύτερα. Θέλω αφεντικό, όταν κάνω μια καλή δουλειά, πες μου μια καλή κουβέντα.
Όταν... Δεν τα λέμε αυτά. Όχι. Τρυπόμαστε. Ναι. Τα θεωρούμε ότι πρέπει να μας τα πούνε οι άλλοι. Ναι, αλλά και όχι μόνο να τα πούμε, αλλά τα πούμε και με ωραίο τρόπο. Τι πιο ωραίο τρόπο να πεις, ξέρεις κάτι, μου αρέσει να αναγνωρίζεις αυτό που κάνω. Είτε είναι στο σπίτι, ναι, είτε είναι. Ας πούμε και στις οικογενειακές περιπτώσεις, δεν τα γνωρίζουμε και τι κάνουν οι γονείς μας. Μας φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μας βοηθάνε, μας φτιάχνουν τους φαγητό. Τους γονείς, βέβαια. Τα παιδιά μας, ότι αναγνωρίζω αυτό που κάνεις. Δηλαδή, και στον σύντροφό μας. Ναι. Ή και εκείνος προς εμάς. Να το πούμε. Να το πούμε ακριβώς όπως το νιώθουμε, κακό είναι. Ίσα-ίσα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι χρειάζεται να το ζητάμε, να ζητάμε από τον άλλον και ξαναλέω με ωραίο τρόπο, γιατί καμιά φορά άμα τα φυλάμε, εννοώ τα... Έχουμε έκρηξη, έχουμε έκρηξη μετά, κάνεις μπουμ. Μια έκρηξη και κάνεις μπαμ και λες, α, κοίτα να δεις, δεν μπορώ άλλο, δεν γίνεται, δηλαδή και σου λέω, καλά τι έπαθες, σε τσίμπησε μυγά. Ναι. Ενώ γι' αυτό λέω να τα λέμε με ωραίο τρόπο. Αν πεις το αφεντικό, μα πια αμάν βαρέθηκα. Ναι, εντάξει. Έχει φτάσει τα σου λέει τι έχει πάθει δηλαδή αυτό, τι συμβαίνει. Ενώ εάν το πεις με ευγενικό τρόπο, αν ζητήσεις, άρα σωστό αυτό επανέρχομαι αυτό, ότι σωστό. Πρέπει να ζητάμε, δηλαδή χρειάζεται να ζητάμε και μία και δύο και 23 φορές με ωραίο τρόπο, γιατί σκοπός είναι να γίνει αυτό που θέλουμε. Αν ζητάμε με άσχημο τρόπο, μπορεί και να μην γίνει. Γιατί ο άλλος παρεξηγεί όχι αυτό που λέμε, αλλά τον τρόπο που το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μου φωνάζεις τώρα και πάει λέγοντας και δεν θέλω να μιλάς έτσι και μετά πάει αλλού το θέμα. Ενώ στην, η ουσία είναι ότι θέλω να αναγνωρίζεις αυτό που κάνω. Θέλω να μου φτιάχνω ωραίο, ένα ωραίο φαγητό και να μου λες τι ωραίο φαγητό που έφτιαξες σήμερα. Ναι. Γιατί εμένα με ικανοποιεί. Ακριβώς. Ο άλλος θα το συνειδητοποιήσει. Μπορεί, ναι. Ή επίσης, αν δεν μιλήσεις, αν δεν ζητήσεις, αν δεν μιλήσεις, να πεις αυτό που πεις πριν, όριο. Αλλά το όριο δεν είναι μόνο όριο, είναι και να ανοίξεις το στόμα σου, να το πεις. Να πεις ότι, κοίτα να δεις, αφεντικό, όταν ας πούμε εγώ κάνω τη δουλειά και λες μπράβο στον συνάδελφο, κάπου νιώθω αδικημένος, παραδείγματος χάρη. Αν δεν το πεις και αν δεν το εκφράσεις, για να δούμε και πώς θα φερθεί, να δούμε αλλάξει και το αποτέλεσμα. Αλλά και εσύ, αν δεν πεις ποτέ τίποτα, ο άλλος που θα ξέρει. Λέει ότι το σκέφτεται μόνος του να μου το πει. Ναι. Ή αν δεν έφυγες από μια κατάσταση τοξική, έτσι. Οπότε δεν μπορείς να πεις μου φταίει ο άλλος. Αν η κατάσταση είναι σοβαρή, αυτή κλπ. Ή και οτιδήποτε. Αν σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, και βγάζεις παιδιά. Δεν εύκολο, ξέρω. Δεν είναι εύκολο αυτές τις μέρες. Πολλά πράγματα δεν γίνονται γιατί δεν είναι και εύκολα από θέμα οικονομικά, από θέμα παιδιών, λέμε από θέμα σχέσεις και από αυτά. Είναι, αφού έχουμε λέει και πιο. Μειώθηκαν τα διαζύγια. Μπράβο. Μειώθηκαν τα διαζύγια. Πού να πας. Πάντως έχουν ήδη αυξηθεί. Ποια. Τα διαζύγια σε σχέση με προ-10 ετών έχουν αυξηθεί σε αριθμό. Απλά τώρα ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα να δώσει σε δικηγόρους και γι' αυτό κάπως έχουν... Και επειδή δουλεύει ο ένας, μπορεί να μην δουλεύει ο άλλος. Σου λέει τώρα, ναι, που εδώ έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο και περικοπές των περικοπών. Ακριβώς. Οπότε, συμφωνώ και σε αυτό, αλλά και πάλι, ένας λόγος παραπάνω, αν είναι να ζήσει σε κάτι το οποίο σε ενοχλεί, και είναι ένας συμβιβασμός, αν μη τι άλλο, παίρνα σε αυτό το συμβιβασμό όσο καλύτερα γίνεται. Ναι, δες το αλλιώς. Ζήτα μια βοήθεια από έναν ψυχολόγο. Διάβασε ένα βιβλίο, αν και μπορείς να βοηθήσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι ειδικοί εδώ κάνουν καλή δουλειά και ήδη έχουν, από ό,τι έτσι που έχω και φίλους και αυτά, νομίζω ότι έχουν και δουλειά. Έχουν αυξηθεί πάρα δουλειά. Πολύ δουλειά. Έχει αυξηθεί η δουλειά τους. Γιατί τους έχουμε ανάγκη. Όλοι πηγαίνουμε σε αυτούς. Γιατί μας. Τέλος πάντων, μας στηρίζουν. Ναι, ένας επαγγελματίας σου λέει και πώς να είσαι πιο ευτυχισμένος. Μπορείς να πάρεις όμως και τα βιβλία της Κατενέστης Τσεμπερλίδου, αν δεν είσαι τόσο πολύ. Την ψυχική μπουγάδα. Την ψυχική μπουγάδα, έχουμε όμως και τα και άλλα. Έχουμε και το Ευτυχία είναι απόφαση κλπ. Τα οποία είναι βιβλία αυτοβοήθειας ακριβώς. Δηλαδή, θες μόνος σου να βοηθηθείς, εάν θέλεις. Και να πάρεις μια ανάταση ψυχής εκείνη την ώρα. Λες, και μετά σκέφτεσαι. Εγώ είμαι υπέρ να πας και να βοηθηθούν αν υποτεθεί ότι έχουν κλείσει λίγο. Έχουν... Και μια φιλική κουβέντα μετράει. Πολύ. Απλά εντάξει, ζήτα και λίγο. Κάνε και εσύ κάτι. Άλλαξε λίγο τη σκέψη. Άλλαξε τον τρόπο που το βλέπει. Θέλω να πω. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί είναι μακρινό από αυτό. Θέλω να πω ότι και υπάρχουν και στα διάφορα, στα ΟΑΕ, δηλαδή ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και αυτά, υπάρχουν ψυχολόγοι. Όσοι είναι ασφαλισμένοι μπορούν να πάνε. Έχουν δηλαδή. Υπάρχουν και γραμμές, δεν υπάρχουν γραμμές στήριξης. Εντάξει, υπάρχουν και αυτό, αλλά εγώ δεν το ήξερα και επειδή έχω μία φίλη που μου λέει δεν μπορώ να πάω να δώσω ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50, ούτε 70
τη φορά. Και μου είπαν ότι οι ασφαλισμένοι έχουν και ψυχολόγο. Οπότε μην το αφήνετε. Α, πολύ ωραία. Δεν το ξέρω. Γιατί βέβαια η άποψη των ψυχολόγων είναι, γιατί το έχω υπόψη μου, ας πούμε, είχε πει μια γνωστή μου σε ψυχολόγο ότι, ξέρεις, δεν έχω τα χρήματα και δεν λέμε τώρα, μιλάμε για πολύ παλιότερη όχι, εποχή. Εγώ, τα ταμεία έχουν πλέον. Και απάντησε ψυχολόγος, εάν θέλεις κάτι, θα το βρεις. Θα βρεις χρήματα, ναι. Γιατί, και το πιστεύουν πάρα πολλοί ψυχολόγοι, γι' αυτό και ας πούμε εγώ δεν θα μπορούσα να πάρω έναν ψυχολόγο να κλείσω ραντεβού για σένα, δεν το δέχονται. Σου λέει πρέπει ο άλλος να θέλει. Ναι, πάντα. Αλλά θέλει, σου λέει, περίπτωση... μα θα πλύνει σκάλες, μα δεν ξέρω τι ναι, θα κάνεις. Απλώς σου λέω όμως αλλά... ότι και τα ταμεία διαθέτουν πλέον. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, να το μάθουν, εγώ δεν το ήξερα κιόλας και το έμαθα. Φτάσαμε στο και κάτι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε, όμως θα είμαστε πάλι ξανά εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαστε εδώ. Έτσι και... Την επόμενη φορά ξέρω ότι αυτό δυσκολεύει λίγο, αλλά λίγο δυσκολία και μετά γίνονται τα πράγματα πιο ανάλαφρα. Εντάξει. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Πολλά φιλάκια, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς πάλι αύριο εδώ, γύρω στις 3.